Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, καλησπέρα σε όλους. Φαίνεται να έχουν αρχίσει τα όργανα για τα καλά. Και τα όργανα αυτά τα έχει ξεκινήσει η παρέα του Κλάους Βάμπ, ο ίδιος ο Κλάους Βάμπ και όσοι άλλοι φυσικά είναι μέσα σε όλο αυτό το team και μέσα σε όλο αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα έχουν σταλεί φίλες και φίλοι παντού προσκλήσεις. Πάρα πολλές προσκλήσεις προς κυβερνήτες, προς ε, δυνατούς ε, ανθρώπους που είναι μέσα στα πράγματα, να συμμετάσχουν μέσα σε όλο αυτό που ακολουθεί. Γιατί έχει δημοσιεύσει την ατζέντα για το 2023 φίλες και φίλοι ο Βαμπ. Τα λόγια που διαφημίζουν τη φετινή συνάντηση τον επόμενο μήνα στον Ταβός δείχνουν πως θα γίνουν πάρα πολλοί δυνατές ανακοινώσεις φίλες και φίλοι που θα αφορούν κάθε άνθρωπο που ζει, που κατοικεί πάνω σε αυτόν τον πλανήτη. Αφορά όλους μας δηλαδή. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ δημοσίευσε τα κύρια θέματα της ατζέντα για το επερχόμενο συνέδριο του Νταβός το 2023 και έτσι έδωσε μια πρόγευση του τι ετοιμάζεται από εδώ και πέρα για όλους μας ανεξαιρέτως, καθώς η φτώχεια θα ενταθεί στο δυτικό κόσμο. Η διάσκεψη του Νταβός είναι η ετήσια συνάντηση του World Economic Forum μόνο με πρόσκληση στην Ελβετία που συγκεντρώνει την ελίτ της κυβέρνησης και την εταιρική εξουσία για να συντονίσουν παγκοσμιοποιητικές πρωτοβουλίες παγκοσμίως χωρίς δημοκρατική εποπτεία στην πραγματικότητα γίνονται ανακοινώσει για τη συνέχεια από τις εντολές που δίνονται από το πραγματικό αφεντικό τον παγκόσμιο ηγέτη που λογικά έπεται να εμφανιστεί και δημόσια κάποια στιγμή όταν τελικά το πάρει απόφαση ή όταν οι συνθήκες του το επιτρέψουν απόλυτα να το κάνει αυτό γιατί σίγουρα θα πρόκειται για ένα πολύ έξυπνο άτομο. Το κύριο θέμα της ημερήσιας διάταξης για το 53ο συνέδριο του World Economic Forum στον Ταβός 2023 που θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 20 Ιανουαρίου σε 1,5 μήνα από τώρα περίπου ονομάζεται «Συνεργασία σε έναν κατακαιρματισμένο κόσμο» με αναφορά φυσικά στην σκοπίμως χρονικά επιμικημένης σύγκρουσης στην Ουκρανία κατά κάποιους ε, στις επιπτώσεις των όλων όσων έχουν συμβεί τα τελευταία έτσι, δύο χρόνια το τεχνιέντος αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τροφίμων και τον αχαλήνοτο πληθωρισμό ως παράγοντες οθώντας τον κόσμο προς την αβεβαιότητα και την εφραυστότητα. Όπως αναφέρουν, τα λόγια τους είναι αυτά. Ο κόσμος σήμερα βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο καμπής. Οι δίδυμοι πυροδόδες, όσων βιώσαμε τα τελευταία δύο χρόνια και ο πόλεμος στην Ουκρανία έπληξαν ένα ήδη έφραστο παγκόσμιο σύστημα. Η οικονομική ανάπτυξη στις μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου καθυστερεί ενώ οδεύει προς τους αντίθετους ανέμους από την αύξηση των τιμών των τροφίμων και της ενέργειας. Για πρώτη φορά από τη δεκαετία του 1970 ο κόσμος αντιμετωπίζει μια επισφαλή ανισορροπία με την ανάπτυξη και τον πληθωρισμό να κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Αυτό συμβαίνει παράλληλα με τον αυξημένο γεωοικονομικό κατακαιρματισμό, τις ευπάθειες του χρηματοπιστωτικού τομέα συμπεριλαμβανομένων των τεντωμένων τιμών, των περιουσιακών στοιχείων και των υψηλών επιπέδων χρέους. Και μία κλιματική κρίση που βγαίνει εκτός ελέγχου, όπως μας λένε, και θα μπορούσε να μεγενθύνει οποιαδήποτε επιβράδυνση της ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις αναδιόμενες αγορές. Εάν δεν αντιμετωπιστούν αυτοί οι συστημικοί και αλληλένδετοι κίνδυνοι, η υπόσχεση μιας δεκαετίας δράσης μπορεί να γίνει μια δεκαετία αβεβαιότητας και εφραυστότητας. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, φίλες και φίλοι, ισχυρίζεται ότι αυτά τα προβλήματα μπορούν να επιληθούν με ένα κεντρικό παγκόσμιο σύστημα ελέγχου. Δεν γίνεται με άλλο τρόπο, μα αυτό γίνεται. Ιδιαίτερα στο πλαίσιο των μετατάσεων της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της κλιματικής αλλαγής. Το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ απαριθμεί πέντε θέματα που θα εξεταστούν στη Σύνοδο Κορυφής του Νταβός. Ενεργειακή διατροφική κρίση, πληθωρισμός, καινοτομία στον ιδιωτικό τομέα, κοινωνικές ευπάθειες και γεωπολιτική κίνδυνη ενός πολυπολικού κόσμου. Και να σημειώσουμε αναφέρονται σε έναν κόσμο χωρίς υπερδυνάμεις προκειμένου τα κράτη να αντικατασταθούν από μια κεντρική παγκόσμια κυβέρνηση ή συγκυβέρνηση θα μπορούσαμε να την πούμε και να χωριστούν σε πράσινες κοινότητε. Αξίζει φίλες και φίλοι να δούμε, να ακούσετε ποια είναι τα πέντε αυτά θέματα που θα συζητηθούν. Το πρώτο είναι η αντιμετώπιση της τρέχουσας ενεργειακής και επισητιστικής κρίσης στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος για την ενέργεια, το κλίμα και τη φύση. Μετάφραση Φάτε τα ζωήφια, τα έντομα και τα τρόφιμα του εργαστηρίου, χρησιμοποιήστε λιγότερη ενέργεια στο όνομα της κλιματικής αλλαγής. Δεύτερο, αντιμετώπιση της τρέχουσας οικονομίας υψηλού πληθωρισμού, χαμηλής ανάπτυξης, υψηλού χρέους στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος επενδύσεων, εμπορίου και υποδομών. Μετάφραση Ο Πούτιν όχι ατελείωτη εκτύπωση χρημάτων και τα δάνεια από τις κεντρικές τράπεζες θα κατηγορηθούν για την εκτείναξη του παγκόσμιου πληθωρισμού. Τρίτο, Αντιμετώπιση των υφιστάμενων αντίξων ανέμων του κλάδου στο πλαίσιο ενό νέου συστήματο για την αξιοποίηση τεχνολογιών εχμής για την καινοτομία και την ανθεκτικότητα του ιδιωτικού τομέα. Μετάφραση. Διπλασιάστε την ESG, Environmental Social Governance, περιβαλλοντική, κοινωνική και εταιρική διακυβέρνηση, δηλαδή, ως απαραίτητη θυσία για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής εν ώψη της κατάρρευσης που έρχεται και θα αλλάξει το πολιτικό κοινωνικό και οικονομικό πολίτευμα στο δυτικό κόσμο. 4. Αντιμετώπιση των τροτών κοινωνικών σημείων στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος για εργασία, δεξιότητες και φροντίδα. Μετάφραση. Η προσωπική κυριαρχία, πρέπει να εκχωρηθεί στο παγκόσμιο κυβερνητικό σύστημα ε, μέσω ψηφιακών νομισμάτων, διαβατηρίων, ψηφιακών νομισμάτων της Κεντρικής Τράπεζας, να μην παραλείπουμε, και αργότερα ίσως και κάποιων εμφυτευμάτων. Και πέντε, αντιμετώπιση των τρεχόντων γεωπολιτικών κινδύνων, στο πλαίσιο ενός νέου συστήματος διαλόγου και συνεργασίας σε έναν πολυπολικό κόσμο. Μετάφραση, δεν θα κατέχεις πολύ απλά τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Η γνωστή πλέον φράση. Με την γεωπολιτική θα ασχοληθούν τα μεγάλα φετικά. Το World Economic Forum, φίλε και φίλοι, αναφέρει ότι η συνάντηση θα περιλάβει ομιλίες από βασικούς αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων καθώς και διάφορες γεωοικονομικές και γεωπολιτικές συζητήσεις. Συγκεκριμένα έχουν σταλεί προσκλήσεις σε 2.500 ηγέτες κυβερνήσεων, επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων διευθυντικών στελεχών και προέδρων των χιλίων εταιριών ετέρων του Παγκοσμιοποιητικού Οργανισμού σε δημόσια πρόσωπα από τις χώρες G7 και G20, σε ηγέτες από την κορυφαία κοινωνία των πολιτών, εργατικού δυναμικού, οργανισμών μέσων ενημέρωσης καθώς και σε κορυφαίους στοχαστές και ακαδημαϊκούς όπως τους χαρακτηρίζουν και τέλος το Forum of Young Global Leaders του Ιδρυτή Klaus -Wab. Το Διοικητικό Συμβούλιο του World Economic Forum περιλαμβάνει έναν από τους κορυφαίους παγκόσμιους διεθνιστές όπως τον αποκαλούν όπως ο Διευθύνων Σύμβουλος της BlackRock Larry Fink η Διευθύντρια του Delta Nitaf Κρυσταλίνα Τζεωργίεβα η Διευθύντρια του CERN ο πρώην Αντιπρόεδρος του Νίπαλ Αλγκόρ η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ ο Πρόεδρος του MIT Ράφαελ Ράιφ, ο διευθύνων σύμβουλο τη Νεστλέ, Μάρκ Σνάιντερ, η αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση του Καναδά, Κρίστια Φρίλαντ και η διευθύντρια του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, Νγκόζι Οκόνζο Ιουέλ, αν το προφέρω σωστά. Φίλε και φίλοι, όπω καταλαβαίνετε ξεκάθαρα, το νέο έτο το 2023. Θα είναι πάρα πολύ δυνατή χρονιά θα έχουμε γερές ανακοινώσεις και δυνατά λογικά συμβάντα. 2023 φίλε και φίλοι. 2 συν 0 συν 2 συν 3. 2 και 2 4 συν 3 7. Αν θυμάστε είχε κυκλοφορήσει πριν χρόνια 2013 ήτανε. Ε, βιντεάκι με την Κριστίν Λαγκάρντ θα συμμετάσχει φυσικά και αυτή ε, σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση που θα γίνει θυμάστε τι έλεγε και τον αριθμό 7 ότι ποτέ δεν παίρνουν τυχαίες αποφάσεις ε, πιστεύω όλοι σας θα έχετε δει αυτό το βίντεο και αν δεν το έχετε δει σας το αναφέρω τώρα και σας που το έχετε δει σας υπενθυμίζω 2023 τι βγάζουμε αριθμό 7. Δεν αποφασίζουν, λοιπόν, μα έλεγε η Κριστίν Λαγκάρτ. Δεν το λέω εγώ, η Κριστίν Λαγκάρτ, ότι δεν αποφασίζουν τίποτα χωρί την αριθμολογία, χωρί την αριθμοσοφία. Χωρί αυτή τη μεγάλη σοφία των αριθμών. Για του αριθμού είχε μιλήσει ο Πιθαγόρα, όλα τα πάντα ήταν αριθμοί για αυτόν. Και μίλησε πάρα πολύ συγκεκριμένα για το 7 και πώ το 7 συναντάται σε πάρα πολλά γεγονότα σημαντικά και κινούνται πάρα πολύ σε ημερομηνίες για να λάβουν κάποιες σημαντικές αποφάσεις οι ε, μεγάλοι, οι δυνατοί σε ημερομηνίε που μπορεί να έχουν άθροισμα 7 φίλες και φίλοι το νου σας 2023 τα ξαναλέμε